του σχολείου το συγκεκριμένο. Είναι τραγικό. Τώρα όλοι οι γονείς διαμαρτύρεστε, θα έρχεται να κάνετε σήμερα. Βέβαια, ήδη έχουν αρχίσει και μαζεύουν οι γονείς. Θέλετε οπωσδήποτε να κατέβει, έτσι. Φυσικά, εννοείται. Αδιαπραγμάτευτο, δεν το συζητώ. Είναι δίπλα, είναι δίπλα. Δεν είναι ούτε καν σε 200 μέτρα. Κύριε Μουσταϊρά, διαμαρτυρία σήμερα εδώ. Ανακαλύψατε ότι πολύ κοντά στο σχολείο υπάρχει μια κεραία και τη τηλεφωνία. Έχετε μάθει πόσο επικίνδυνο είναι. Τι συνέργειε σου κάνατε. Εμείς ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει η βάση και η λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Τις τελευταίες δύο ημέρες, μέσα στις μέρες αυτές, έχουμε καλέσει αυτή τη συγκέντρωση των τους ενημερώσουμε για αυτά που έχουμε βρει και έχω ο ίδιος απευθύνει επιστολές σε όλες τις αρμόδιες αρχές και στον ίδιο τον Δήμαρχο και στον Αντιπεριφερειάρχη και στους βουλευτές του νομού προκειμένου να παραστούν στην συνάντηση αυτή και να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να προγραμματίσουμε, να δούμε καταρχήν το βαθμό επικινδυνότητας. Η λειτουργία της κεραίας είναι συγκεκαλυμμένη, επιμένω σε αυτό, δηλαδή δεν φαίνονται κεραίες αλλά φαίνονται σωλήνες εξαερισμού. Η λειτουργία της είναι τουλάχιστον 7 χρόνια ήδη, διότι έχουμε μέσα στο ίντερνετ μετρήσει από το 2013. Μέσα στο διάστημα αυτών των λίγων ημερών έχουμε κατευθώσει, έχουμε δει αρκετά στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ίσως ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Με την έννοια ότι σε μια μικρή έρευνα είδα ότι στο Δήμο Άργους Μυκηνών υπάρχουν αυτή τη στιγμή 71 κεραίες εγκατεστημένες. Άρα είναι τεράστιος αριθμός. Προφανώς κάποιες από αυτές είναι σε σχολεία, δηλαδή σε κόσμο που υπάρχουν ευαισθησίες. Ήδη ακούω ότι υπάρχει μια ανάλυση που κινητοποίησε και στο Σκαφιδάκι για μια παρόμοια κεραία εκεί. Εμείς το αντιληφθήκαμε από το 4ο Δημοτικό που υπήρχε μια ανάλογη περίπτωση. Επομένως είμαστε εδώ να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όλοι οι αρμόδιοι και οι βουλευτές στους οποίους έχουμε ήδη απευθυνθεί θα συντρέξουν, θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η επικοινωνικότητα και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ευνηδιαστεί. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι είμαι 13 χρόνια εδώ, ότι επί πολλά χρόνια κάτι συμβαίνει ακριβώς δίπλα μου, το οποίο δεν έχω αντιληφθεί. Δεν μου αρέσει καθόλου, το δηλώνω. Πρώτα είναι τα παιδιά βέβαια. Έχουμε πολλές γενιές παιδιών περάσει από εδώ. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, να τα συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να δούμε από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι η κινητή τηλεφωνία πρέπει να είναι 200 μέτρα από κατοικημένη περιοχή, έτσι δεν λέει ο νόμος. Πρέπει να είναι 300 μέτρα, λέει ο νόμος, αλλά αφήνει ένα παράθυρο εάν οι εκπομπές είναι κάτω από το 60% του επιτρεπόμενου. Οι μετρήσεις που υπάρχουν επίσημα μέσα στο ίντερνετ πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες. Όμως, εγώ εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει το νόμιμο και υπάρχει και το ηθικό σε όλες τις περιπτώσεις. Αν αρχίσουμε να συζητάμε καταρχήν για τις μετρήσεις, για τις εταιρείες κλπ. Νομίζω ότι θα βρούμε άκρη. Νομίζω όμως ότι μια κεραία η οποία είναι τοποθετημένη τόσο κοντά πια σε ένα σχολείο, δηλαδή μιλάμε ότι είναι πάνω στα κεφάλια μας. Εγώ δηλαδή υπολογίζω ότι αυτή δεν είναι περισσότερο από 10 μέτρα από τα δικά μας κτίρια. Νομίζω ότι από τάξεις μαθητών πρέπει να είναι 15 με 20 μέτρα. Άρα. Εσείς ζητάτε να κατέβει οπωσδήποτε. Όχι, εμείς ζητάμε, εμείς δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε ούτε τέτοια αρμοδιότητα. Εμείς θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε όλους τους αρμοδιούς. Εδώ να ξέρετε ότι υπάρχουν αδειοδοτήσεις, δηλαδή η εγκατάσταση δεν έχει γίνει συμπτωματικά. Έχει γίνει με αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί κλπ. Να δούμε δηλαδή πώς δόθηκαν αυτές οι αδειοδοτήσεις, να δούμε αν τηρήθηκαν αυτά που έπρεπε να τηρηθούν, γιατί εντάξει, έχουν περάσει και χρόνια από τότε. Και ο Δήμος εδώ, τι βλέπετε. Εντάξει, εμείς είχαμε σαν Δήμος να δούμε το πρόβλημα και από ό,τι έτσι, από μια πρώτη ενημέρωση που είχαμε και από το Διευθυντή, αυτή η κεραία της κινητής τηλεφωνίας είναι πάρα πολύ κοντά στα σχολικά κτίρια. Πρέπει να εξετάσουμε λίγο την νομοθεσία, να δούμε πώς είπε και ο Διευθυντής
Κοινοβουλίου αν όντως υπάρχουν προϋποθέσεις να τοποθετηθεί η κεραία αυτή τόσο πολύ κοντά σε παιδιά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της κοινωνίας μας, που κάνει το μέλλον. Ήρθα λοιπόν στη θέση του κ. Δημάρχου, κ. Καμπόσου, για την κοινωνία του Μελικοπέδου, να εξετάσουμε όλα τα θέματα, να δούμε κατά πόσο είναι νόμιμη η κεραία. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός και δεν το γνωρίζω, αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται αδειοδοτήσεις. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν αδειοδοτήσεις, αλλά να δούμε και την ουσία. Δηλαδή, αν όντως η κεραία έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα, ένα από το παράδειγμα με τα 5G κλπ. Και πρέπει να ενημερωθούμε κι εμείς, γιατί δεν είμαστε τεχνικοί. Σε κάθε περίπτωση, σαν Δήμος, θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών.